πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού και καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών της Υπαίθρου παρά τη συνεχή φθήνουσα πορεία του. Οι Έλληνες γεωργοκτηνοτρόφοι, παρά τις αντίξωες συνθήκες, δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους να κρατηθούν όρθιοι σε ένα περιβάλλον όχι και τόσο φιλικό. Μαθήματα θάρρους, δυναμισμού και επιμονής δίνουν και οι Ελληνίδες αγρότησες. Αυτές εντοπίζουμε απόψε στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε τις δυσκολίες, τις αγωνίες, το μόχθο αλλά και την προσφορά τους. Γεια σας! Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην τοπική κοινότητα Κοιλάδας. Εδώ, όπου συναντούμε την κυρία Ελένη Τσελικίδου Κακλαμάνου. Μια γυναίκα που ασχολείται με την κτηνοτροφία και με τη γεωργία, βεβαίως. Δεν γνωρίζει άλλη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, κοντά στα ζώα, στα γελάδια. Μια πολύ απαιτητική δουλειά και δει για μια γυναίκα. Θα εντοπίσουμε απόψε κάποιες γυναίκες, μεταξύ αυτών και την κυρία Ελένη, τις δυσκολίες του επαγγέλματος, τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και φυσικά την προοπτική. Αν υπάρχει προοπτική, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε συνεχώς για στροφή στον πρωτογενή τομέα. Εκεί πρέπει να ποντάρουν και οι νέοι μας, από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω, υπάρχουν πάρα πολλά αγκάθια στο κομμάτι αυτό και αν δεν υπερπηδήσουμε κάποια εμπόδια, νομίζω ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν έχουν μέλλον στη χώρα μας. Θα τα δούμε όλα όμως μαζί με τις κυρίες. Βλέπω εδώ με τα γελάδια, σαν να... Η αγάπη μου. Ναι. Η αγάπη μου. Ναι. Πόσα από χρόνια. Από παιδί. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στα χωράφια και στα ζώα. Η γιαγιά τα ζώα και ο μπαμπάς στα χωράφια. Ναι. Ξέρετε, είναι λίγο για γυναίκα. Είναι λίγο κάπως. Και πόσο μάλλον για μια νέα γυναίκα. Εντάξει. Για μια νέα γυναίκα που τις έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά. Ναι, αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι μέσα στη φύση, μέσα στα ζώα, γιατί έτσι μεγάλωσα. Αυτό ήταν, πώς να το πω, αυτά ήταν τα ερεθίσματα τα που έβλεπα, ναι, από μικρή. Ναι. Και μου άρεσε. Mm-hmm. Από τι ώρα ξυπνάτε? 5 η ώρα. 5 το πρωί. 5 η ώρα, σε καθημερινή βάση. Καθημερινή βάση, ανεβαίνουμε πάνω, ξεκινάμε τάισμα, άρνευμα, μέχρι να κατέβω κάτω, να ετοιμάσω τα παιδιά, να φύγουν σχολείο, να κάνω δουλειές στο σπίτι και μετά ξανά επάνω. Και αν τύχει, καμιά γένα, κάνω αυτό, πάλι θα τρέξω, πάλι θα κάνουμε τις τροφές, να ετοιμάσουμε πάλι το απόγευμα. Mm-hmm. Δηλαδή όλη την ημέρα ουσιαστικά είμαστε εδώ. Σε περιόδους γένας, ας πούμε, η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική και ως γυναίκα. Φυσικά. Είναι δύσκολο να ξεγεννήσεις μια γελάδα? Εντάξει, αν έχεις κάποιον έμπειρο μαζί που ξέρει, όπως ο άντρας μου, ας πούμε, που είναι από παιδί μέσα στα ζώα, όχι. Mm-hmm. Όχι. Μαθαίνεις σιγά σιγά, αν τα αγαπάς, τα μαθαίνεις. Ναι, και όταν βλέπετε το νέο μέλος
Γιατί σαν μέλος είναι της πολύ χαρούμενη. Είναι σαν να ήρθε κι άλλο μέλος. Σαν ένα μωρό, ναι. Σαν ένα μωρό. Γιατί καταλαβαίνουν, άσχετα που δεν μιλάνε, mm-hmm. καταλαβαίνουν τα πάντα. Πόσα ζώα έχετε? Περίπου 100 είναι όλα, μικρά μεγάλα. 100 ζώα περίπου. Που φαντάζομαι έχουν πάρα πολύ φροντίδα. Και πάλι κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο. Ναι, δεν έχουμε ούτε γιορτές, ούτε διακοπές, ούτε πού να πάμε, ούτε πού να τα αφήσεις και να πας. Περιγράψτε μου το 24ωρό σας. Θα ξυπνήσετε, μου λέγατε, 5 η ώρα το πρωί. 5 το πρωί. Θα έρθείτε εδώ στο Μαντρί. Θα έρθουμε πάνω. Θα ετοιμάσουμε τις τροφές. Εγώ με το παιδί που έχουμε εδώ θα ταΐσουμε. Ο άντρας μου θα βάλει μηχανές. Θα ξεκινήσει το άρμεγμα. Εμείς θα ταΐσουμε, θα το βοηθήσουμε και στο άρμεγμα. Μετά θα τα βγάλουμε έξω. Εμείς θα κατεβούμε κάτω να βάλουμε το γάλα στην παγολεκάνη. Και μετά θα ανεβούμε πάνω. Ή θα κάνουμε γιαρμά, ή θα σκουπίσουμε, ή θα καθαρίσουμε. Τα ζώα ήδη πρέπει να βγουν στο βουνό. Και μετά θα κατέβω κάτω στο σπίτι, θα κάνω τις δουλειές μου, τα παιδιά να τα ετοιμάσω, να κάνω και μετά ξανά πάλι πάνω. Πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά, κύριε? Εντάξει, Λένη. Είναι στον αυτόματο όλα. Ναι. Στον αυτόματο. Είναι πλέον μια λειτουργία που γίνεται μηχανικά στο... Πιστεύω ότι άμα τα αγαπάς, τα καταφέρεις. Βγαίνετε και στο βουνό, ναι, κανονικά, ναι, ναι. Δεν φοβάστε? Εγώ όχι. Τι να φοβηθώ. Τι να φοβηθώ. Θα μου πείτε, έχετε και τα σκυλιά. Όχι, δεν. Εντάξει, τώρα έχουμε ένα παιδί που τα προσέχει, αλλά... Σας δεν... έχει τύχει ποτέ κάτι? Όχι. Που όχι. Να φοβηθώ. Όχι. Ναι, με επιδρομές, τέλος πάντων. Όχι. Έχουμε δει σε διάφορες περιοχές. Καλά, πιο πολύ σε πρόβατα, βέβαια. Με... Όχι και με αρκούδες. Α, και με όχι, όχι. Όχι, δεν έχουμε τέτοια, ναι, προβλήματα. Με μετανάστες που αναφέρατε? Όχι, όχι, όχι. Είμαστε τυχεροί, γιατί όσοι έρχονται εδώ και όσοι δουλεύουν σε εμάς και στα γύρω κοπάδια, είναι παιδιά που άσχετα αν τα κατηγορούν, είναι καλά παιδιά. Μου έλεγε, Ελένη, προηγουμένως για την τιμή του γάλακτος. Mm. Έχει, ναι, πάει στα 32 λεπτά. 32 λεπτά. Όταν το μπουκαλάκι το νερό το μικρό έχει 50 λεπτά. Γιατί ανάπτυξη μιλάμε. Ναι. Άρα δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθεί κάποιος. Εντάξει, επειδή εμείς τα αγαπάμε και επειδή ήταν οικογενειακή επιχείρηση, δηλαδή πάει από μπαμπά σε γιο, γι' αυτό έτσι και εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε θερμοπύλες, πώς να το πούμε αλλιώς. Ναι. Ως πότε όμως, γιατί... Όσο αντέξουμε. Νομίζω όσο είναι και θέμα επιβίωσης, δεν το κάνετε για ένα χόμπι. Όχι, είστε όχι. Κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι και... Αυτό είναι το βασικό σας εισόδημα. Έτσι, έτσι. Και πώς το βγάζετε πέρα, έχετε οικογένεια, έχετε παιδιά? Έχω δύο παιδάκια, εντάξει. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Βάζουμε τα καλαμπόκια, βάζουμε πατάτα, βάζουμε από εδώ, βάζουμε από εκεί, αλλά δυστυχώς από πουθενά. Mm-hmm. Όλα είναι. Βλέπετε τα παιδιά σας να ασχολούνται με αυτό ή έχουν άλλο προσανατολισμό? Τα βλέπω ότι τα αγαπάνε. Η Μαρία μου τα αγαπάει και ο μικρός μου. Εντάξει. Εσείς τα θέλατε να δείτε τα παιδιά σας να συνεχίζουν έτσι? Ναι, με όλες θέλω, αυτές τις, ναι, δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες θέλω, που υπάρχουν. Το θέλω. Ναι, γιατί θέλω τα παιδιά μου να ξεκινήσουν από χαμηλά για να δουν πώς είναι. Να μπορούν να εκτιμήσουν το κάθε τι. Ναι, και το πώς βγαίνει το και χρήμα. Και το πώς βγαίνουν και να το εκτιμήσουν. Γιατί εγώ από παιδάκι δουλεύω. Και ξέρω ότι και ένα μπουκαλάκι νερό να πάρω, ξέρω ότι δούλεψα, ότι είναι δύσκολο. Γεια σου, Μαρία. Γεια. Λοιπόν, είσαι εδώ η κόρη της οικογένειας και σε βλέπω τόση ώρα με πόση αγάπη. Όχι μόνο τα κοιτάς, τα ταΐζεις, τα φροντίζεις. Σου αρέσει εδώ που έρχεσαι? Ναι. Όταν έρχομαι εδώ θέλω να τα ταΐζω γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ και τα νιώθω σαν οικογένεια.
Τα βλέπεις σαν σκυλάκια. Κάποια παιδάκια έχουν τα σκυλάκια, εσύ έχεις τα μοσχαράκια. Τις μεγάλες ακόμη. Παρατήρησα ότι δεν τις φοβάσαι καθόλου. Όχι, δεν τα φοβάμαι. Τα έβγαζα έξω στο βουνό με τον μπαμπά και τα φροντίζαμε, τα ταΐζαμε. Πήγαινες και εσύ μαζί του? Κάποιες φορές. Ναι. Δύσκολο το επάγγελμα, Μαρία? Είναι αρκετά. Εσύ που βλέπεις από μέσα την κατάσταση, που βλέπεις τους γονείς σου να ξυπνάνε το πρωί, να πρέπει να έρχονται σε καθημερινή βάση εδώ, να τα ταΐζουν, να έχουν τις δυσκολίες, τους προβληματισμούς τους. Είναι δύσκολα, ε? Ναι. Σου λείπουν οι γονείς από το σπίτι? Θα ήθελες κάποιες ώρες να τους έχεις περισσότερο? Ναι, επειδή δεν τους βλέπω και πάρα πολύ. Είναι συνέχεια εδώ και εμείς είμαστε όλη την ώρα σπίτι με τον αδελφό μου. Έρχεστε όμως κι εσείς εδώ? Ναι, όταν μπορούμε. Κλέβετε λίγο χρόνο να δείτε πώς μεγαλώνουν, παρατηρείς πώς μεγαλώνουν τα μοσχαράκια? Ναι. Έχεις κάποιο αγαπημένο? Μου έλεγες κάτι εκεί για το καφέ. Ναι, εκεί είναι το καφέ και αυτό το μπροστά. Μ' αρέσουν πολύ. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή η μαμά πριν μας είπε ότι θα ήθελε και τα παιδιά της να ασχοληθούν, να συνεχίσουν σε αυτό το επάγγελμα, ενδιαφέρεσαι? Εσύ είσαι βέβαια πάρα πολύ μικρή, είσαι μόλις 13 χρονών. Ναι. Θα σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο? Ίσως, αφού μου αρέσει πολύ. Όπου είναι τα ζώα, βλέπουμε τον τάβρο σας, ο οποίος, πώς λέμε, σαν μενόμενος τάβρος, όνομα και πράγμα, κάποια μουσχαράκια εδώ πέρα. Ναι, είναι τα μικρά μας. Τα μικρά σας. Που πίνουν γάλα ακόμη, εντάξει, κάνα μήνα ακόμα περίπου, και μετά θα πάνε έξω. Μάλιστα. Και λέγαμε εδώ για τις εγκαταστάσεις, είναι πράγματα που έχετε κάνει μόνοι σας, χωρίς επιδοτήσεις. Τίποτα. Χωρίς τίποτα. Τίποτα. Όλα με προσωπική εργασία όλα. Που ακόμα πληρούν και το χτίσιμο. Ωστόσο, πληρούν ωστόσο τις προδιαγραφές. Με τις μηχανές μας, με τα αυτά. Mm-hmm. Δεν Πού μπορούμε. Γίνεται το άρμεγμα? Εδώ, εδώ. Μπαίνουν τα ζώα στη σειρά, δένονται. Mm-hmm. Και από εδώ στις παροχές μπαίνουν οι μηχανές, μία-μία αρμέγονται. Α, εννοείς κουμπώνεται πρόσθετα. Μάλιστα. Πόσες φορές τη μέρα αρμέγεται? Δύο. Πρωί και βράδυ. Δύο φορές. Λοιπόν, εδώ είναι το μοτέρ που από εδώ ξεκινάει η αρμεγή. Εδώ είναι η κάδη μας, με τα λάστιχά μας και μία-μία αρμεύουμε τις αγελάδες μας. Εδώ είναι τα καροτσάκια, Ελένη, με την τροφή. Ναι. Με αυτά τρέφονται. Ναι. Τι έχει ακριβώς? Βάζουμε γιαρμά, πίτυρο, αλατάκι και τα ανακατεύουμε και τα τροφοδοτούμε. Ναι, τι ποσότητα θέλουν? Από ένα φτιάρι κάθε μία, ένα και κάτι, ανάλογα. Όταν είναι φρεσκογεννημένες λίγο παραπάνω και ανάλογα και τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί είναι πολλά. Θέλουμε την ημέρα 6 καροτσάκια. 6 καροτσάκια 6 την ημέρα? 6 το πρωί, 6 το βράδυ. 12 δηλαδή, ναι, την, ναι, ημέρα. Ναι. Και αυτό τα κάνετε κι εσείς μόνοι εγώ, σας? Εγώ τα ανακατεύω. Τις αναλογίες, ναι, το ανακάτεμα. Εγώ. Αυτό είναι δικιά μου δουλειά. Μάλιστα. Είναι σαν να μαγειρεύω το φαγητό στο σπίτι. Έτσι. Αυτό είναι. Διαθέτεται ένα πολύ ισχυρό, έτσι, ζωικό κεφάλαιο, αλλά δεν λείπουν και οι απώλειες. Πολλές φορές, κυρίως από τα μικρά. Βέβαια, ναι. Ανάλογα με τη χρονιά,
Εντάξει, τα παίρνουν αίμα, έρχονται οι κτηνίατροι εδώ. Εντάξει, προς το παρόν είμαστε καλά. Mm-hmm. Αρρώστιες σας προβληματίζουν? Όχι, όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Σε αυτό το ντεμό είμαστε καλά, ευτυχώς. Εγκαταστάσεις τουλάχιστον είμαστε καλά, ενέτη 2015. Ναι. Εμείς όταν το κάναμε, τη σταυλική εγκατάσταση, έχει και το ρεύμα και τις άδειες του και όλα, εντάξει, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Απλώς δεν μπορούμε από εδώ και πέρα να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Όπως, τι θέλετε να κάνετε και μπαίνει φρένο? Να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να ευκολύνουμε λίγο και τη δική μας την εργασία. Ας πούμε όταν κάνουμε γερμά, να έχουμε τα κατάλληλα μηχανήματα, να μην σηκώνουμε βάρη, να μην σηκώνουμε αυτά. Ναι, δηλαδή να είναι πιο σύγχρονα. Ναι. Αυτό. Πρέπει να αυτοματοποιηθούν κάποια πράγματα. Ναι. Γιατί όλα γίνονται με τα χέρια και με βάρος. Γενικότερα εδώ νομίζω ότι είστε η μοναδική στην Κοιλάδα. Εδώ, ναι. Έτσι δεν είναι, στην ευρύτερη περιοχή του Ελισπόντου. Πιστεύω άλλες τρεις. Βαριά 4 μονάδες. Έτσι από πλευράς πολιτείας υπάρχει στήριξη, βοήθεια? Όχι. Αυτό που λέμε ανάπτυξη, εγώ δεν την έχω δει ακόμη. Στα 38 μου ακόμα την περιμένω αυτή την ανάπτυξη. Όχι. Ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Δυστυχώς. Και πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό? Δηλαδή σιγά σιγά βλέπουμε ότι φθήνει. Ναι. Νέοι δεν μπαίνουνε, οι παλιοί... Εντάξει, κάποια στιγμή κουράζονται και οι άνθρωποι. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που δεν μπορείς να το κάνεις και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Απαιτεί και αντοχές και φυσικές αντοχές. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό? Δυστυχώς, σιγά σιγά βλέπω ότι δεν θα υπάρχουν ούτε αγελαδοτρόφοι, ούτε κτηνοτρόφοι, ούτε αγρότες. Πού να σας πω κάτι, Ελένη μου, βασιζόμαστε σε εσάς. Έτσι δεν είναι? Είστε γυραχοκουκαλιά, ναι, πραγματικά. Αλλά η πολιτεία. Η πολιτεία πού είναι? Αν δεν έχουμε να φάμε, αν δεν έχουμε να πιούμε το γάλα μας, δεν μπορούμε και να ζήσουμε. Ναι, άμα δεν έχετε να πιείτε το γάλα, σας το φέρνετε απ' έξω όμως. Το 80% του γάλακτος έρχεται απ' έξω. Και το δικό μου περιμένει με 22 ή 32 λεπτά αναλόγως. Και τι ποσότητες βγάζετε, για τι ποσότητες μιλάμε? 8-9 τόνους το μήνα είμαστε τώρα. Δηλαδή φέτος δεν είμαστε καλά, εντάξει. Χειμώνα, ιδίως αυτό που περάσαμε με μείον 17, δύσκολα να ανεβούμε πάνω στη μονάδα. Τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Και χιόνια και τελικά. Χιόνια και... Και το καλοκαίρι αντίστοιχα με πολύ ζέστη. Με πολύ ζέστη, με κάποιες μέρες χωρίς νερό, πρέπει να κουβαλάμε νερό. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το δίκτυό μας δεν είναι, κάποιες φορές παθαίνει βλάβες και αυτά και δεν έχει νερό επάνω. Οπότε κουβαλάμε αναγκαστικά. Και τόσα ζώα να τα ποτίζουμε,
Να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Αγωνιζόμαστε όπως όλοι. Πρόεδρε, βρισκόμαστε εδώ σε μια κτηνοτροφική μονάδα για να εντοπίσουμε, έτσι όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής, όλα τα προβλήματα, τις δυσκολίες και γενικότερα την καθημερινότητα του Έλληνα αγρότη και του Έλληνα κτηνοτρόφου και πόσο μάλλον των γυναικών που πασχίζουν καθημερινά, που σύν τις άλλες δουλειές που έχουν να κάνουν, να φροντίσουν να μεγαλώσουν, να αναθρέψουν παιδιά, να φροντίσουν τις δουλειές του σπιτιού, έχουν και αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά, υπό πραγματικά δύσκολες συνθήκες, άθλιες εντός εισαγωγικών πολλές φορές συνθήκες. Μιλήστε μου λίγο για την Ελληνίδα, κτηνοτρόφο. Εμπεριλήψη τα είπατε, αλλά εγώ θα σας πω ότι η Ελληνίδα κτηνοτρόφισσα είναι η ηρωίδα. Τις δυσκολίες που έχει περάσει η Ελληνίδα κτηνοτρόφισσα και περνάει, δεν τις έχει περάσει καμία γυναίκα. Και επειδή εγώ βγαίνω και βλέπω, ας πούμε, πώς περνάνε οι άλλες γυναίκες και στις δημόσιες υπάλληλοι και αυτοί που οι εργαζόμενοι, η Ελληνίδα αγρότησα και η κτηνοτρόφισσα είναι η πιο αδικημένη. Η πιο αδικημένη είναι η κτηνοτρόφισσα, η Ελληνίδα και η αγρότησα. Θα σας πω αμέσως. Βλέπετε, πάει η δημόσια υπάλληλος, πάει στην ομαρχία ή στην περιφέρεια ή σε μια υπηρεσία. Θα πάρει το καφεδάκι της, με την άνεσή της, η ώρα 11 θα φάει το τόστ, το σάντουιτς, ξέρω εγώ, σχολάει η ώρα 2, το τηλέφωνο το παιδάκι της τα ελέγχει, ενώ η κτηνοτρόφισσα θα σκυμνήσει η ώρα 5, θα έρθει στη μονάδα, θα βοηθήσει τον άντρα της, θα αρμέξουν, θα κάνουν τους γερμάτες, θα τρέξει να κάνει τα παιδιά της, θα πάει να μαγειρέψει, θα πάει να ζυμώσει, θα πάει, δηλαδή δεν έχει, αυτή είναι η ηρωίδα της, αυτή και σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό θέλω να το ξέρετε, ότι και τότε στην κατοχή οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες κρατήσανε την Ελλάδα και αυτοί πάλι θα την κρατήσουν. Γιατί, κακά τα ψέματα, η βιομηχανία της Ελλάδος είναι γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, τουρισμό. Δεν έχουμε άλλη βιομηχανία. Όμως η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει ούτε σχέδιο, ούτε πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει ένα κίνητρο να έρθει μια νέα. Όλα, αυτοί που είστε ήδη στο επάγγελμα, είσαστε στον αέρα, θεωρώ, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κίνητρο για κάποιο νέο να μπει. Είδατε σήμερα πριν 2 ώρες, ας πούμε, έριξε βροχή, κατρακτώδης βροχή, χαλάζει αλλού. Δηλαδή είμαστε εκτεθειμένοι πάντα. Ναι. Δηλαδή είμαστε στο έλεος. Στο έλεος του Θεού. Ναι. Δεν είμαστε κάτω από κεραμίδι, οι αγρότες ειδικά, να φυλάξουν την περιουσία τους. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, οι κόποι σου σε 5 λεπτά πάνε χαμένοι. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα, ταυτόχρονα είναι πολύ όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά, όπως τη Μαρία, που βιώνουν από μέσα τη δύσκολη κατάσταση. Αυτά μαζί με τους γονείς έρχονται και μέσα τους έχει ένα μικρόβιο που αγαπάνε πολύ τα ζώα. Είναι φιλόζωα αυτά τα παιδιά τώρα. Δηλαδή, δένονται με τα ζώα ή με αρνάκια ή προβατάκια ή κατσίκια ή μουσκάρια. Λοιπόν, και τα αγαπάνε. Αυτό δεν μπορεί να τα αποβάλεις από μέσα τους με τίποτα. Όσο και να μεγαλώσουν, όπου και να πάνε, αυτά μέσα τους, στο μυαλό τους και στην καρδιά τους θα έχουν τα ζωάκια. Θα βλέπουν τα μουσκαράκια, τα προβατάκια, τα αυτά. Ελένη, την ίδια ώρα υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Δεν έρχονται Έλληνες να δουλέψουν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Όχι, γιατί μπορεί να προβλέπονται κάποιες θέσεις συγκεκριμένες εδώ πέρα και να ανοίγουν έτσι θέσεις εργασίας πολλές. Δεν έρχονται. Δουλεύετε πιο πολύ με αλλοδαπούς, έτσι δεν είναι? Ναι, κυρίως με Αλβάνους. Ναι. Γιατί πιστεύεις αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι τέτοια η φύση της δουλειάς? Όλοι και θέλουν την καλοπέρασή του στο γραφείο. Το θεωρούν κατώτερη δουλειά. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό το θεωρούν. Το θεωρούσαν. Ναι. Και το θεωρούν ακόμη. Το θεωρούν ακόμη. Ναι. Οι αλλοδαποί το βλέπουν όμως, ναι. Δουλεύουν πολύ. Ναι, αρκετά. Ιδίως οι Αλβανοί που δουλεύουμε εμείς, που έχουμε παιδιά από την Αλβανία, είναι πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Είναι όλοι με οικογένειες. Αλλά δυστυχώς... Οικογένειες που ζουν στην Αλβανία, στην Αλβανία και τους βοηθούν, ναι, στέλνουν, ναι, λεφτά. Ναι. Με παιδιά, με μπαμπά και μαμά εκεί, με προβλήματα υγείας και... Είναι σαν εμάς, είναι άνθρωποι και αυτοί, είναι σαν εμάς.
αλλά δυστυχώς δεν είναι νόμιμοι. Ναι, αυτό είναι, το πρόβλημα και δικό μας και δικό τους. Mm-hmm. Γιατί όταν το κράτος τους βάζει μέσα χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και κυνηγάνε μετά τους κτηνοτρόφους ή τους αγρότες, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να νομιμοποιηθούν, να έχουν τα χαρτιά τους, να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, να ξέρουν ότι ποιος είναι, από πού είναι, σε ποιον θα δουλέψει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να μπαίνει στη χώρα ο κάθε εγκληματίας και ο κάθε αυτός να γίνονται ένα σωρό και μετά να λένε που τον είχες και δεν ήξερες ποιος ήταν. Mm-hmm. Μαζί τον βάζεις μέσα. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές θέσεις εργασίας. Μιλούμε συνεχώς για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εργασία μπορεί να έρθει μέσα από την κτηνοτροφία. Μέσα από τον πρωτογενή τομέα μπορεί να έρθει, όχι να καλύψουμε εντελώς την ανεργία, αλλά πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν μια κτηνοτροφική μονάδα, σύγχρονη, καλή, αποσχολεί 5 άτομα. Ποια είναι τα άτομα? Ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά. Έχει έναν υπάλληλο, μπορεί και δεύτερο υπάλληλο. Θα χρειαστεί για μπάλες, να μεταφέρουν τριφύλια, να μεταφέρουν άχυρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέσεις εργασίας. Δυστυχώς όμως οι Έλληνες, τα παιδιά τα δικά μας, δουλεύουν. Τα παιδιά έχουν μάθει με τις καφετέρες και με τα έτοιμα και δεν θέλουν αυτή τη δουλειά. Την νομίζω δύσκολη. Στην ουσία όμως τώρα, επειδή υπάρχουν τα μηχανήματα, λοιπόν, υπάρχει μηχάνημα που φορτώνει την μπάλα και είναι δύο επάνω και την αραδιάζουν. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολα. Απλά έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα, δεν είναι τόσο. Ναι, έχουν πάρα πολύ. Όπως και με τους αγρότες. Δηλαδή, το να τσαπίζεις τώρα πατάτες ή ζαχαρότητα, ή αυτά είναι δύσκολη δουλειά. Και να παίρνεις ένα καλό μεροκάμα, το 50 ευρώ, 50 ευρώ δίνανε και μαζεύανε κρόκο. Δηλαδή, είναι λίγα 50 ευρώ. Όχι, βέβαια. Και φαγητό συγχρόνως. Και καφέδες και όλα μαζί. Δεν ξέρω. Οπότε, μετά πως φεύγαν με τη μέση τους όμως, κύριε ναι, Πρόεδρε. Εντάξει, αυτά δεν... Πάντα υπάρχει και... Υπάρχουν δύσκολες δουλειές. Εντάξει, είναι πιο δύσκολες από το να κάνεις την καρέκλα και να γράφεις με το στυλό. Ναι. Εντάξει, και να μιλάς και στο τηλέφωνο 7 ώρες και να πεις και το καφεδάκι σου, να μιλάς και το... Αυτά όμως, εγώ επειδή έχω πάει έξω, λοιπόν, και μας είχε πάει τότε ο Γκλαβάκης ο Ευρωβουλευτής και πήγα συγκεκριμένα να δω πώς δουλεύουν οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, πώς δουλεύουν οι υπηρεσίες τους. Αυτά δεν υπάρχουν εκεί. Θα σας πω το ωράριο το δικό τους και μετά θα σας πω το δικό μας εδώ πώς λειτουργεί, γιατί έχω κάνει και πρόεδρος και ξέρω πώς. Ναι. Πιάνουν η ώρα 8 δουλειά στις Βρυξέλλες που πήγαμε. Η ώρα 8 πιάνουν δουλειά, δεν έχει ούτε κινητό ούτε καφέ στα χέρια. Τίποτα. Μέχρι η ώρα 11 παρατέταρτο. 11 παρατέταρτο, 1 τέταρτο έχει να πάνε για καφέ ή για τσιγάρο έξω. Όχι μέσα στο χώρο εργασίας. Mm-hmm. Λοιπόν, 1 η ώρα στάση εργασίας από τις 1 μέχρι τις 2 για φαγητό, η οποία δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Και σχολάνε η ώρα 5. Θα σας πω και το ωράριο το ελληνικό. Πάνε το πρωί άλλος 7.30, άλλος 8.30, άλλος 9, άλλος 10, ό,τι ώρα. Και αναλόγως και με ποιο κόμμα είναι, λοιπόν, και τι αέρα έχει. Τον καφέ της, μια κούπα, λοιπόν, θα κάνει 2-3 τσιγάρα έξω. Εκείνη όμως την πληρώνουν ποιοι? Οι Έλληνες φορολογούμενοι, όλοι εμείς. Λοιπόν, δεν τους ελέγχει κανένας. Και αυτό συνεχίζεται το κακό. Το κατεστημένο αυτό δεν θα εξαλείψει. Πολύ δύσκολο να εξαλείψει από την Ελλάδα. Αυτό σας το λέω εγώ με εμπειρία. Λοιπόν, οπότε έχουμε παράπονα. Μετά παίρνουμε λεφτά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καλώς. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί φταίμε και εμείς. Ειρήνη Φάβα κοντά μας, μία Αθηναία
που βρέθηκε στην περιοχή της Κοζάνης, πιο συγκεκριμένα στον Άγιο Χαράλαμπο Κοζάνης, ερωτική μετανάστρια θα πω, κυρίες και κύριοι, και την εντοπίζουμε απόψε στην εκπομπή, εντοπίζουμε τη ζωή της, το πώς ήρθε εδώ σε αυτή την περιοχή και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, στο νέο πρόγραμμα αγροτών, και θα μας πει βεβαίως και για τις δυσκολίες της δουλειάς, αν και είναι αρχή ακόμη, Ειρήνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δέχεσαι και εσύ να μιλήσεις και να σε εντοπίσουμε, αν και ήταν λίγο δύσκολο αρχικά. Παρόλο που στην Αθήνα ήσουν μέσα στα πράγματα και στην τηλεόραση κατά κάποιο τρόπο, αλλά τα άφησες όλα, άφησες μια έντονη κοσμική ενδεχομένως ζωή και αποφάσισες να έρθεις εδώ στο χωριό, να αφοσιωθείς στην οικογένειά σου. Ακριβώς. Ήταν μια απόφαση μεγάλη μεν, αλλά χωρίς να το μετανιώσω. Έκανα μια υπέροχη οικογένεια, όπως είπες, με έναν υπέροχο άντρα, γιατί σε αυτόν οφείλονται όλα, γι' αυτόν ήρθα. Και είμαι ευτυχισμένη. Και εντάξει, ασχολήθηκα με αυτόν τον τομέα, γιατί ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζανε τα παιδιά πιο καλά και το δείξαν σε εμένα. Και πάνε όλα μια χαρά, πιστεύω. Πότε εντάχθηκε στο πρόγραμμα και τι πρόγραμμα είναι ακριβώς? Τον Αύγουστο μπήκα στο νέο πρόγραμμα αγροτών. Τώρα να εγκρίθηκε. Εγώ πήγα σαν με πρόβατα, δηλαδή έχουμε πρόβατα και ασχολούμαστε, και λίγα χωράφια. Είσαι έτοιμη να μπει δυναμικά σε αυτό το κομμάτι? Έχει πολλές απαιτήσεις. Έχει πολλές... Τρακτέρ οδηγό βάζω. Θα σε δούμε λοιπόν. Και... θα πάμε να κόψουμε τα τριφύλια, να έρθεις, να μας δεις, να οδηγώ το τρακτέρ, όλα καλά. Ναι. Σου αρέσει, Ειρήνη, αυτό? Ή κατά κάποιο τρόπο περιόρισες λίγο τα θέλω και τις επιθυμίες σου, γιατί έκανες την οικογένειά σου εδώ και έπρεπε να βρεις κάποια δουλειά? Είσαι κομμώτρια στο επάγγελμα? Είμαι κομμώτρια, ναι, είμαι κομμώτρια, είχα μαγαζί. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από τα νερά μου, τώρα να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Αλλά όπως είπες πριν, όταν κάνεις οικογένεια, δεν σκέφτεσαι ούτε το δικό σου τον εαυτό, ούτε τα θέλω σου. Εγώ τα έκανα για τα παιδιά μου και για τον άντρα μου. Γιατί, το ξαναλέω, άμα δεν ήταν εκείνος, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Όπου και να ήταν, θα τον ακολουθούσα. Και εντάξει, δεν το έχω μετανιώσει, όχι, μ' αρέσει. Είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Μ' αρέσει που πάω στα πρόβατα, που θα αρμέξω. Εντάξει, οπότε μπορώ, γιατί έχω και δύο παιδιά. Πώς συνδυάζεις, αυτό ήθελα να μου πεις. Είναι δύσκολο, νομίζω. Έχεις και τις εργασίες του σπιτιού, να μαγειρέψεις. Ναι. Κοίταξε να δεις. Συνήθως τώρα που το άρμεγμα γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μία πρωί, μία απόγευμα. Το πρωί, την ώρα που πάω, τα μωρά δεν έχουν ξυπνήσει. Οπότε, άμα ξυπνήσουν, επειδή μένουμε με την πεθερά μου, είναι εκείνη πίσω να μας βοηθάει. Εντάξει, μας βοηθάει πολύ. Το απόγευμα μπορεί να πάρω και τον μεγάλο μου το γιο μαζί μια βόλτα και ο μικρός να μείνει πίσω. Κάπως έτσι το συνδυάσουμε. Υπάρχουν όμως ημέρες που μπορούμε να πάμε και όλοι μαζί. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πάμε όλοι μαζί, κάνουμε εμείς τη δουλειά μας και τα μωρά παίζουν. Ναι, τα παιδιά το βλέπουν σαν παιχνίδι λόγω ηλικίας. Τα βλέπεις τα παιδιά στο μέλλον να συνεχίζουν έτσι στο ίδιο κλίμα? Ο μεγάλος μου γιος, ο Στέφανος, έχει ήδη αρχίσει και λέει ότι εγώ θέλω να πάω να ασχοληθώ με τα πρόβατα. Πάει, βοσκάει με τον μπαμπά του, με το θείο του που είναι κοινωνός του. Έρχεται, βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι μόλις? 3,5. 3,5 ετών. 3,5. Είναι φοβερό αυτό που μου λες. Κάτι άλλο επίσης που είναι πολύ σημαντικό. Μου έλεγες προηγουμένως off the record ότι δεν σου άρεσε ποτέ το χωριό. Η έννοια του χωριού, η φιλοσοφία αυτή, του έρημου ενδεχομένως, που δεν έχει τη ζωντάνια. Αυτό που είπες τώρα, ότι δεν έχει τη ζωντάνια. Εντάξει, γιατί για την νεολαία είναι λίγο δύσκολο το χωριό, έτσι, κακά τα ψέματα. Εγώ λοιπόν, καθότι ήμουν και από την Αθήνα, εμένα εκεί που ζούσα στην Νέα Ιωνία ήταν μια μικρή πόλη. Είναι όπως είναι η Κοζάνη για σας. Mm-hmm. Εμένα έτσι ήταν η Νέα Ιωνία που έμενα. Όταν λοιπόν πήραμε την απόφαση να γυρίσουμε στο χωριό, γιατί μέναμε στην Κοζάνη πρώτα, εντάξει, στην αρχή λίγο ζορίστηκα, δεν μπορώ να πω ότι δεν ζορίστηκα, αλλά μετά, όπως είπα και πριν, σκέφτηκα ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή για την οικογένειά μου και το έκανα. Ένα μήνυμα για την Ελληνίδα αγρότησα, την Ελληνίδα κτηνοτρόφο. Ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς οι γυναίκες, και δεν είναι πάντα θέμα αντρών. Μόνο αυτό. Thank you.
Ειρήνη, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος, ειδικά στα χωριά, θα βάλει και τον κήπο του, θα παράξει ο ίδιος τα λαχανικά του, να ξέρει τι τρώει. Έτσι ακριβώς, γιατί τα φυτεύεις μόνος σου μάλλον. Ξέρεις τι βάζεις, ξέρεις τι παίρνεις, δεν βάζεις λιπάσματα. Εμείς, καθότι έχουμε και τα παιδιά και θέλουμε να τρώνε όσο πιο πολύ γίνεται βιολογικά προϊόντα. Φέτος ο άντρας μου πήρε μόνος του την πρωτοβουλία να το φτιάξει εκείνος. Έχει βάλει καλαμπόκια, μελιτζάνες, κολοκύθια, τα πάντα. Δηλαδή πιο πολλά από ό,τι βάζουμε άλλες χρονιές, για να πω την αλήθεια. Και σιγά σιγά μεγαλώνουν και γίνονται βιολογικά, όπως είπα, πάνω απ' όλα. Στην Αθήνα άλλοι προσπαθούν σε μπαλκόνια και σε βεράντες. Ναι, έτσι είναι και η μητέρα μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και μάλιστα έχουμε ένα εξοχικό στη Ραφίνα, το οποίο έχει κάνει και ένα μικρό μπαξέ μόνη της. Και επειδή έχει άλλη, και εκεί εκείνη άλλο ένα γκονάκι από πίσω που έρχεται, βάζει και εκείνη το ίδιο πράγμα. Η αδερφή μου τα βάζει στις γλάστρες στο μπαλκόνι. Αυτό που είπες. Όλη τη σχεδόν τη ζωή, η κυρία Μαργαρίτα Γεωργιάδου, ναι, θυμάται τον εαυτό της στα χωράφια. Ναι. Πατάτες, διάφορες καλλιέργειες. Στο βουνό που βάζουμε πατάτες, ύστερα εδώ κάτω κρεμμύδια, κουκάρια, καπνά μας βαρνίζαν στα χωράφια, ζώα. Μια γυναίκα λοιπόν, ναι, που... Ταλαιπωρημένη. Ναι, ναι. Και αυτό το τρακτέρ να οδηγάω, να μαζεύουμε μπάλες, να μαζεύουμε τριφύλια, να κάνουμε... παντζάρια κάτω σωλήνες, να ποτίσουμε, να κάνουμε. Δύσκολες μέρες. Α, μόνο. Βεβαίως υπήρχε εισόδημα για να συντηρήσετε και οικογένειες. Όχι και πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ. Αυτός μ' άφηνε με ένα ζώα, παιδιά, και πήγαινε να χτίζει για να φέρει να φάνε. Γιατί να φάμε. Δεν είχαν χωράφια πολλά αυτοί. Νοικιάζαμε χωράφια ύστερα. Μεγάλο σκόπος. Όλη τη χρονιά που λέμε, και πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες τα κατέστρεφαν όλα αυτά, κυρία Μαργαρίτα. Μια φορά μας έπιασε το χαλάζι μέσα στα καπνά. Βάλαμε δύο στρέμματα καπνό, πήρε το χαλάζι, ήμασταν μέχρι εδώ στο χαλάζι, ήρθαμε, γυρίσαμε. Ύστερα από τρεις μέρες πήγαμε, έλειωσε το χαλάζι και από εκεί ξαναφυτέψαμε. Εδώ είχαμε αυραίες που τα λέμε εμείς, τα είχαμε με νάιλον σκεπασμένα. Ναι, και δεν μας χάλασε και τα φυτά. Έτρεχαν και γριές να σκεπάσουν, έτρεχαν και γέρ, δηλαδή εδώ αυτοί, εμείς τα χωράφια. Απασχολούσατε πολλά άτομα τότε, την περίοδο, ας πούμε, που έπρεπε να βγει η παραγωγή. Η παραγωγή. Παίρναμε εργάτες. Παίρναμε και εργάτες στα καπνά, παίρναμε, γιατί αυτός δούλευε οικοδόμος. Και εγώ έπαιρνα εργάτες, έπαιρνα 6-7 εργάτες, έπαιρνα και έπαιρναμε τα καπνά. Ήστα την πατάτα που μαζεύαμε, πλήρωναμε, η εξαγωγή είχε πατάτες τότε. Που μαζεύαμε τα καπνά και την πατάτα. Έπαιρναμε και εργάτες, πήγαινα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ, λινοβότια που λένε, ας πούμε. Δεν τα πλήρωνα όλα. Η πιο απαιτητική καλλιέργεια που θυμάστε, τα καπνά. Τα καπνά είναι δύσκολο. Ναι. Το καπνά, μα δεν το προλάβεις, μαραίνεται. Κιτρινίζει, χαλνάει, δεν το...
Δεν το παίρνει σχίστα, δεν το παίρνει ο έμπορας. Βλέπετε, κυρία Μαργαρίτα, να μαραζώνει ο πρωτογενής τομέας όσο περνούν τα χρόνια, ή τώρα πάλι διακρίνεται μια στροφή? Όχι, όχι. Εκείνη τα χρόνια μπορεί να ήταν φτώχεια, αλλά δεν ήταν αυτό τώρα σήμερα που έχουν τη στενοχώρια και δεν έχουν κάτι να πάνε να ζήσουν και τα ευρώ δεν πιάνουν τίποτε. Ναι. Ας πούμε, παίρναμε μια δραχμή, δυο, πηγαίναμε στο πανηγύρι. Τρώγαμε και παγωτό από αυτή τη δραχμή. Ανάβαμε και το κερί μας. Τότε είχε πολλά πανηγύρια εδώ στην περιοχή. Περιοχή. Ναι, ναι, γλεντούσε ο κόσμος. Τώρα δεν γλεντάει. Ναι. Όχι, τώρα δεν γλεντάει. Βλέπουμε εδώ, τα έχετε τα μηχανήματα, σπαρτικιά, ναι. Τρίτη είναι αυτή που αλλάξαμε. Ναι. Άρα ακόμη ο σύζυγος έτσι σιγά. Ναι, ναι, αυτός άμα δεν είναι οργός θα πεθάνει. Ναι. Βοηθάμε τη Μαρία τώρα, την κόρη που... Α, και η κόρη είναι στη χειρουργία. Βάλαμε... Τώρα τη βάλαμε, είναι φρέσικη αυτή. Είναι πολύ τεχνή και το γκαράζ δεν έχει δουλειά. Μάλιστα. Και αυτή δεν θα έχει σύνταξη. Mm-hmm. Κατάλαβες, δεν θα έχει σύνταξη και θα πάρει τη γεωργική σύνταξη. Είναι στον ΟΓΑ λοιπόν, στο αυτό το ταμείο. Ναι, ναι, ναι. Και πώς τα πάει η κόρη σας? Καλά, να πήγαν και εσείς στη συγκέντρωση, πατάτες. Στο κίνημα, ναι, στο κίνημα. Στη διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, να πούμε. Ναι, τώρα θα βγάλει και άδεια να πηγαίνει στα παζάρια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τα ζεις. Έχει οικογένεια. Και εσύ. Τα κορίτσια είναι μεγάλα. Το αγόρι είναι τώρα τρίτη λυκείου, πες. Όχι τρίτη, δευτέρα λυκείου είναι. Και πώς βλέπουν τα παιδιά της ότι η μαμά τους, ας πούμε, επέλεξε να κάνει αυτό, γιατί πρέπει και κάπως να συντηρηθούν και να βγάλουν πλέον εισόδημα, ίσως. Ναι, ναι. Τη στηρίζουν σε αυτό? Τη στηρίζουν, ναι, ναι. Η κόρη μεγάλη οδηγά και πάνε στην λαϊκή αυτού που πάνε στη συγκέντρωση. Αλλά θα βγάλει άδεια για να μπορεί να πάει. Αλλού εισόδημα δεν θα έχουν. Αυτοί δεν έχουν πολλά χωράφια. Εμείς τους δώσαμε τα χωράφια. Ναι. Έχετε πολλά στρέμματα? Όχι και πάρα πολλά, αλλά έχουμε. Νοικιάζομαι κιόλας. Και για να γίνει αγρότησα, να μην δυστυχεί αργότερα, να πάρω ένα μισθό. Άντε αυτός είναι στο ΤΕΒΙ. Τι θα πάρω από το ΤΕΒΙ, ο γαμπρός? Η πολιτεία, κυρία Μαργαρίτα, βλέπετε να βοηθάει τους νέους αγρότες? Μπα, όχι, όχι. Διαφορεί. Μόνο και εσύ. Να, εγώ πάω εκεί στην Ελένη να κάνω φυσιοθεραπεία που είναι στο Θάρρος από Δόμηρια. Και εκεί πέρα βλέπω εγώ το πρωί φούλ οι καφετέρειες, ναι. Και από εκεί και από εκεί και πάνω εκεί. Και από εδώ πέρα που είναι τα σχολεία που οι καινούργιες. Αλλά λέω, αυτός ο κόσμος τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Άντε παίρνει από τον παππού τώρα και πάει στην καφετέρια. Αύριο πέθανε ο παππούς και η γιαγιά. Τι θα κάνει αυτή? Καδικασμένη νέα γενιά. Μόνο. Να φύγουν έξω. Mm. Πιο καλύτερα. Ποιο σύστημα έχει έξω? Εδώ δεν θέλουν να το κάνουν το σύστημα. Μου λέγατε, κυρία Μαργαρίτα, ότι και αυτό το τρακτέρ το ανεβαίνατε πάνω, το χειριζόσασταν, το κουμανάρατε που λέμε. Ναι, ναι. Λίγο έτσι περίεργο σαν εικόνα. Άμα δεν. Πολύ οδηγάν. Κοίταξε, άμα δεν βοηθήσει τη γεωργία η γυναίκα, δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Εγώ και το βλέπει, όλο ζώο ήταν. Και γελάδια και τέτοια. Ορμέγαμε. Για εσάς, πιο πολύ για το γάλα να. Με το γάλα στο. Εδώ στην Κοζάνη, στον Σιδέρι. Ναι, στο Σιδέρι εμείς αλλού δεν δώσαμε γάλα. Είχαμε και μουσχάρια πρωί να τα ταΐσουμε, μεσημέρι, βράδυ. Έχει και πολλά έξοδα, έτσι δεν είναι? Πετρέλαια. Πώς δεν είναι, είχε και ζωοτροφή. Τελευταία δεν έφτανε, παίρναμε από την Ένωση. Να πηγαίναμε από την Ένωση και παίρναμε καλαμπόκι και κρυθάρι και εμείς ταΐζαμε. Ήταν έτσι συνεταιρισμούς. Συνεταιρισμό, δεν ήμασταν ευρές στο συνεταιρισμό? Ναι, τελευταία που. Τελείωσε που δεν το κρατήσανε και εμείς αποχωρήσαμε. Βοηθούσε ο συνεταιρισμός, έτσι? Βοηθούσε, αλλά... Οργανωμένα κάποια πράγματα? Όχι, όχι πολλά πράγματα, μην περιμένεις πολλά πράγματα. Αλλά εμείς ήμασταν συνεπείς. Δεν αφήναμε χρέος, όπως οι μερικοί. Και τώρα τον έμφυα τον έχουμε πληρώσει. Άλλοι ακόμα καθυστερούν. Τι θα γίνει αυτά 14 έμφυα, 15? Θα γίνει τόσο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όταν δεν το προλαβαίνεις, τότε δεν κάνεις τίποτε. Τώρα, αν μπορούσατε, μου λέτε ότι έχετε κάποια προβλήματα υγείας. Αν μπορούσατε, θα ξαναπηγαίνατε στο χωράφι, έτσι? Να πηγαίνατε πάλι τσάπ. Α, πήγατε. Πήγα στο βουνό και μάζευε πατάτες. Παρόλα τα προβλήματα. Ναι. Γιατί να τελειώνει, γιατί μπεζέρισα να πηγαίνει και απάνω.
Αψηλά, το βλέπεις εκεί που δείχνει άσπρο. Ναι. Μάρμαρα. Εκεί, εκεί. Τη γραμμή από εκεί μεριά τα χωράφια. Το πολυμύρου τα χωράφια ήταν δικά μας. Και τα πήραν με το έτσι θέλω αυτοί. Ήταν του Αγίου Χαραλάμπους. Ήταν ανταλλάξιμα Τουρκίας. Μάλιστα. Εδώ στο χωριό γενικότερα βλέπετε ασχολείται ο κόσμος με τη γεωργία. Ασχολούνται σπαρτά, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Εύκολη η καλλιέργεια. Δεν πάνε να κάνουν. Αποδοτική. Τι αποδοτική. Και εσύ, άμα δεν βρέξει φέτο, δεν θα βγάλει πολύ το στρέμμα. Όταν βρέχει. Οι γυναίκες πρέπει να είναι. Είναι και σύμμαχος μπορεί να είναι, αλλά και καταστροφή. Να μην κάνει και καταστροφή, ξέρα να μην κάνει και πολύ βροχή να μην κάνει και αυτά. Και τέτοια. Αλλιώς, και όσοι δούλευαν, δούλευαν. Όσοι δεν δούλευαν, δεν δούλευαν. Τι εύχεστε για. Εύχομαι οι νέοι να έχουν ζωή πρώτα. Δεύτερο, να έχουν δουλειά. Τρίτο, να χαίρονται τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι εν συντομία, γρήγορη. Ο πατέρας μου εξεστέλει στο τσεγγέλ, δεν είναι λέει κρέας. Να διαλέξεις ποιο θα πάρεις, λέει. Να πάρεις το κρέας, λέει, για να φας. Πρέπει να την προσέχεις τη ζωή. Δεν την πρόσεξες, λέει. Τελείωσε, για. Κυρία Μαργαρίτα, ναι. Βλέπω εδώ και τον παχτσέ σας παραδοσιακά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, αγουράκια. Μόνο δεν βάζουμε τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι να βάλουμε λιπάσματα όπως βάζουν μερικοί. Ναι. Άρα από, το, από την παραγωγή στο τραπέζι και στην κατανάλωση. Στο τραπέζι τώρα όταν βγαίνει. Όταν δεν βγαίνει, προχτέ πήραμε μαρουλάκια, πήραμε ντοματούλες, πήραμε αγκουράκια από τη λαϊκή. Άμα δεν είναι λαϊκή, είναι τα σούπερ μάρκετ. Ναι, εντάξει, αυτά θέλουν να γίνουν ακόμα. Ναι, θέλουν να γίνουν και θέλουν και δουλειά. Θέλουν και λίγο σκάλισμα, θέλουν και λίγο πότισμα. Θέλουν, θέλουν. Εσείς εδώ με το σύζυγο ασχολείστε, περνάει και η ώρα. Περνάει και η ώρα. Και αυτός βρίσκεται στα χωράφια. Αυτόν τον αρέσει το χωράφι πολύ. Που αυτό, παρόλο που μεγάλωσε. Δεν εγκαταλείπει. Δεν εγκαταλείπει, αλλά σιγά σιγά θα του εγκαταλείψει γιατί με λέει σήμερα πονάνε τα γόνατα. Ναι. Και με τα φυτοφάρμακα τόσα χρόνια, κυρία Μαργαρίτα, έτσι δεν έχετε προβλήματα. Κοίταξε εδώ πέρα. Στις αρχές δεν βάζαμε φυτοφάρμακα. Ύστρα. Εκεί απάν που κάνουμε πατάτες ή τάρια, δεν βάζουμε τίποτε. Μόνο κουπριά βάζουμε στις πατάτες και δεν μολύνονται. Δεν έχει σκουλίκια, δεν έχει τίποτε. Εδώ κάτω όταν αρχίσαμε κι εμείς και βάζαμε. Εδώ μέσα δεν έχει τέτοια πράγματα, μόνο κουπριά. Όχι εδώ, και... Ναι, ναι, όχι, δεν βάζαμε, Τα τεύτερα μας δίνανε το φάρμακο να μην τα τερπίσει το σκουλίκι. Αλλά τυρανιζόμασταν να αποτίσουμε. Είναι και πολλά και τα ερχόταν από μέσα τα ραντίζανε για το μπερνόσπορο, για το σκουλίκι ερχόταν. Αλλά γιατί τα κατήργησαν, κάτω το πλατή. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος, να πέρω εμείς από τη Σερβία ζάχαρη επιτρέπεται και εδώ να κάθεται ο κόσμος και να λένε ότι θέλει ο καθένας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την καταγραφή της κτηνοτροφίας και της γεωργίας των προβλημάτων που έχει αυτή και φυσικά των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας. Και επειδή εντοπίζουμε γυναίκες, συναντούμε εδώ στην τοπική κοινότητα Γαλανίου του Δήμου Κοζάνης την κυρία Αφροδίτη Μαρμανίδου Αδαμίδου, μία πόντια από την Ινώη Κοζάνης που βρέθηκε κάποια στιγμή στη Βενεζουέλα, έζησε εκεί αρκετά χρόνια, αλλά επέστρεψε εδώ στο Γαλάνι μαζί με τον σύζυγό της για να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Λαδοτροφία συγκεκριμένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Αφροδίτη. Καταρχάς, πώς ήρθατε, πώς αποφασίσατε να πάτε στη Βενεζουέλα και να έρθετε εδώ πέρα και να κάνετε ένα τόσο δύσκολο επάγγελμα? Πρώτον, εμείς όταν ήμασταν νέοι, έλεγαμε πάντοτε η γεωργία δεν έχει καμία αξία, δεν βλέπαμε καμία καλυτέρευση τα προϊόντα μας. Και ο σύζυγος, ήμασταν και νέοι, λέει θα ξενιτευτούμε. Είχαμε έναν αδερφό στη Βενεζουέλα, λέει θα πάω εγώ πρώτα να δω πώς είναι ο αδερφός μου και άμα μ' αρέσει θα έρθω, θα σε πάρω. Ναι. Το 71 έφυγε αυτός, μετά από ένα χρόνο έκανε και τα δικά μου τα χαρτιά, με τα δύο μικρά μου έφυγα και εγώ στην ξενιτιά. Καθίσαμε πολλά χρόνια, πολλά.
30 χρόνια. 30 χρόνια καθίσαμε, περάσαμε ωραία, πολύ ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Γυρίσατε όμως, επιστρέψατε εδώ, γιατί? Γιατί είχαμε τους γονείς μας εδώ. Για είχαν γεράσει, ήτανε, για είχαν μια ηλικία, 90 χρονών ο παππούς. Και έτσι ο παππούς πάντοτε ήθελε, παιδιά μου, δεν θέλω να αφήσω τα πράγματά μου που απότισε με μεγάλο κόπο. Με μεγάλο κόπο τα έκανε ο παππούς, να τα αφήσουμε εγκατελειμμένα. Mm-hmm. Και πάντοτε που τηλεφωνούσε έλεγε, πότε θα έρθετε παιδιά μου, πότε θα έρθετε, πότε. Αυτό ήταν το μεγάλο μεράκι. Έτσι και ο σύζυγός μου λέει, Αφροδίτη, έχουμε κι άλλους αδελφούς, αλλά εμείς θα πάμε. Mm-hmm. Εμείς είμαστε... Σε εσάς έπεσε ο κλήρος. Ο κλήρος. Δεν ξέρω. Το μετανιώσατε? Όχι, δεν το μετάνιωσα. Η Ελλάδα είναι πολύ ωραία, αλλά δεν έχουμε βοήθειες. Δεν έχουμε... Εμείς ειδικά, επειδή είχαμε και μια ηλικία, δεν μας βοήθησε το κράτος λίγο, δηλαδή σαν δάνειο. Επειδή ο σύζυγός μου είχε και μια ηλικία, 57 χρονών, 55, τον είπανε νέους κτηνοτρόφους μπορούν να βοηθάμε. Αλλά εσείς είστε σε μια ηλικία, δεν μπορούμε. Θέλουμε νέα παιδιά. Και όλα τα κάνατε μόνοι σας? Υπήρχε μια υποδομή βεβαίως? Είχατε ζώα ούτως ή άλλως εδώ? Είχαμε λίγα ζώα. Είχαμε 4 αγελάδες, κανένα 2 μουσχαράκια εδώ. Είχε ο παππούς. Mm-hmm. Ήθελε το γαλατάκι του, το γιαουρτάκι του, το τυράκι του. Είμαστε η οικογένεια που θέλουμε να είναι πλούσιο το τραπέζι μας, να έχουμε απ' όλα καλά του Θεού. Ναι. Πολλά καλά. Αλλά αγωνιζόμαστε κιόλας, μην ξεχνάμε. Μας αρέσει πολύ η δουλειά, είμαστε λίγο έτσι να αγαπάμε τη δουλειά. Δεν θέλουμε να καθίσουμε, να πάμε στα καφενεία, ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Λες ότι θα βγω έξω να πιω και δεν με συγκινούν αυτά, γιατί έχω και μια ηλικία. Αυτά είναι για τους νέους. Κυρία Φροδίτη, αποφασίσατε να εξελίξετε και λίγο, πήρατε περισσότερα ζώα. Α, ναι, αφού είπανε ότι δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, ο σύζυγος μου έφεραμε και λίγα λεφτά, πήγε και έκανε στάβλους, έκανε αποθήκες, έκανε σπίτι, μια γκαρσονιέρα να είναι ο υπάλληλος εκεί, όμορφα, σύγχρονα. Και τα έκαναμε από το 2006. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα, 2015, ξεκαθημερινή βάση κι εσείς. Κάθε πρωί ώρα αυτά πρέπει να πάμε, να ταΐσουμε, να αρμέξουμε. Μέχρι τις 11, 12 είμαστε εκεί. Μετά ερχόμαστε λίγο να φάμε, να ξεκουραστούμε. Πάλι το απόγευμα 5-6 ώρα πάλι θα πάμε. Mm-hmm. Αλλά εγώ βλέπω ότι περνάνε και οι βουλευτές και οι πρωθυπουργός και δεν έχουν μια βοήθεια, δηλαδή να πούνε αυτός ο αγρότης θυσίασε πολλά λεφτά. Εγώ θυσίασα πάρα πολλά λεφτά εκεί πέρα και μια βοήθεια. Έχω από το 2006 τυραννιέμαι να αρμέξω τις αγελάδες μου. Και εγώ θέλω ο Καρυπίδης αυτός που είναι ο καινούργιος περιφερειάρχης να τα ακούσει πολύ καλά και να έρθει να δει και ο ίδιος για να μπορούμε να έχουμε ρεύμα. Έχετε πρόβλημα εδώ με το ρεύμα? Έχουμε από το 2000. Ο σύζυγός μου έκανε λίγο λάθος, γιατί τα έκανε λίγο μεγαλύτερα. Και ήρθε η πολλοδομία πολλές φορές, δεν μας το έγκρινε το φως. Τυρανιόμαστε και αρμέγουμε με το τρακτέρ, βάζουμε πετρέλαια για να αρμέξω τις αγελάδες. Έχουμε το μηχάνημα. Μάλιστα. Που βάζουμε στην αγελάδα. Αλλά με το τρακτέρ δίνει αέρα για να ρουφάει το γάλα. Άρα έχετε υπερβολικά έξοδα. Πάρα πολλά. Εμείς πολλά λεφτά στα πετρέλαια δίνουμε. Πολλά λεφτά στα πετρέλαια και δεν έχουμε και αξία, ούτε και το παίρνουμε και καλά το γάλα. Αυτό, με δεδομένο ότι η τιμή του γάλακτος έχει πάει στα 30-32 λεπτά το λίτρο, πώς να βγείτε? Πώς να βγούμε, και όμως, να. Τυρανιόμαστε. Επειδή τα αγαπάμε και τα ζώα μας, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τα αγαπάτε και μου λέγατε προηγουμένως, κυρία Φροδίτη, ότι τα έχετε όλοι με το όνομά του, τα φωνάζετε, όταν τα ταΐζετε, τα χαϊδεύετε. Περιγράψτε μου λίγο την εικόνα αυτή. Bueno, εγώ όταν γεννιέται ένα μουσχάρι, αν είναι μέρα γιορτής, ας πούμε, όπως ήταν του Αγίου Ελευθερίου, έβαλα Ελευθερία. Ήταν ηθηλικό, το έβαλα Ελευθερία. Κάποια στιγμή γεννήθηκε 21 Μαΐου, την έβαλα Λενάκη. Και τα φωνάζω και αυτό μου ακούνε. Μου ακούνε, αλλά καθημερινώς τα μιλάω, καθημερινώς τα χαϊδεύω. Mm-hmm. Θέλουν αγάπη τα ζώα. Θέλουν πάρα πολύ. Ναι. Αυτά καταλαβαίνουν πάρα πολύ, αλλά
δεν μπορούν να μιλάνε. Όταν στραβάει μια γελάδα προς αλλού και φωνάζω «Πού πας, Ελένη, πού πας, Λευτεριά», σταματάνε για λίγο και γυρίζω. Εσείς πέρα από την κτηνοτροφία έχετε ασχοληθεί και με τη γεωργία. Ναι, βάζουμε καλαμπόκια, τριφύλια, γιατί αυτά θέλουν πολύ τροφή. Πρέπει να κάνουμε και αρμάδες αυτά και όλα είναι οικολογικά, γιατί εμείς ούτε φάρμακα ούτε μόνοι μας το τριφύλι δίνουμε νερό και το ποτίζουμε που μεγαλώνει. Τα καλαμπόκια τα σπέρνουμε, πάλι εμείς έχουμε ποτιστικό νερό και μεγαλώνει. Εμείς φάρμακα δεν είναι, όλα είναι οικολογικά, βιολογικά, πώς το λέμε. Αλλά δεν έχει αξία. Και το κρέας, εγώ το πουλάω στο κρεοπόλι 4,20 και με το πουλάει 10 ευρώ, 15 όσο θέλει. Μοσχαράκι 1,5 χρονό, φρέσκο, φρέσκο. Αλλά αφού... Συνεχίζετε όμως, επιμένετε. Επιμένομαι, και ως γυναίκα, εσείς. Ναι, ναι, τα αγαπάω. Τα αγαπάω πολύ. Ναι, δεν έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι άλλο ή φαντάζεστε τον εαυτό σας σε μια άλλη δουλειά? Όχι, όχι, γιατί έχω και μια ηλικία, Βασιλική μου. Έχω μια ηλικία που δεν με επιτρέπει. Εμείς λέμε όπου τα μπορούμε, έχουμε το βοηθό φυσικά. Τις βαριές δουλειές μας βοηθάει το παιδί. Και εμείς από πίσω ελέγχουμε, αρμέγομαι, θέλω να αρμέξω κι εγώ, γιατί αρμέγω καλύτερα, λέγω εγώ, να μην μένει γάλα. Οι γυναίκες λοιπόν είναι πιο, σε κάποιες λεπτομέρειες... Ναι, προσέχουν πιο πολύ τα πράγματα, δηλαδή το βοηθός μου μπορεί να αρμέξει, να βιάζεται, ότι δεν τον ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά αρμεγμένη. Να μην με πάθει μαστίτιδα, γιατί άμα αφήνεις γάλα-γάλα γίνονται με μαστίτιδα. Μάλιστα. Δεν είναι καλό το γάλα, δεν το παίρνει. Τα μάθατε κι αυτά, μέσα από την πρακτική, ναι, μέσα βεβαίως. Από, ναι, πρακτική. Ούτε ιδιαίτερες γνώσεις είχατε όχι, σε αυτό. Όχι. Εγώ μόνο που από μικρή ήμουνα στην γεωργία, κτηνοτροφία, αλλά εδώ έμαθα, μέσα στη δουλειά μαθαίνεις πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και συνεχίζομαι. Ένα μήνυμα για την Ελληνίδα αγρότησα, αυτή που πασχίζει καθημερινά. Πρέπει να αγαπάς ένα πράγμα, εγώ το αγαπάω. Γιατί, επειδή έχω και δύο παιδιά έξω, θέλω να αποσχοληθώ, να μην στεναχωριέμαι κιόλας και για τα παιδιά, ναι, που ναι, έχω έξω. Ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Ναι, από τη δουλειά. Όχι, η αγρότησα πρέπει να αγαπάει εκείνο που θα κάνει. Εγώ τα αγαπάω τα ζώα, γι' αυτό πέρα. Ήταν και η ιδέα του σύζυγου μου, αλλά συνεχίζω κι εγώ, έμαθα κι εγώ. Και θα συνεχίσετε όσο πάει, όσο έχουν τα πόδια σας, ναι, που λέμε. Ναι, θα συνεχίσω, θα συνεχίσω. Δεν θέλω να τα πουλήσω ακόμα. Αν και δεν με βοηθάνε ούτε και το γάλα μου να έχει αξία, γιατί μπορούν να βάλουν μια τιμή στους αγρότες, να έχουν καλές τιμές και το γάλα και το κρέας. Κι όμως μπορούν να τα κάνουν αυτά, να ορίσουν πώς κάνουν τους νόμους, πώς ορίζουν ότι πρέπει να έχει, από τον παραγωγό πρέπει να το πάρει τόσο. Να έχουν... υπάρχει ένα πλαφόν στην, ναι, τιμή. Στην τιμή και να είμαστε κι εμείς χαρούμενοι, να έχουμε πιο πολύ ελπίδα ότι αυτό που δουλεύουμε αξίζει, αξίζει. Πόσοι δεν τα πούλησαν, κορίτσι, πόσοι δεν τα πούλησαν, όλοι. Αλλά εσείς εδώ στην ευρύτερη περιοχή... Είστε από τους λίγους, έτσι δεν από είναι? Από τους λίγους. Μπορώ, το χωριό μας είναι μικρό, αλλά έχουμε κι άλλο κτηνοτρόφο. Είναι ο Χαρέλαμπος Λαπαρίδης και αυτός. Αλλά έχει τα παιδιά του, δύο παιδιά νέα, πολύ καλά παιδιά. Είμαστε δύο στο χωριό κτηνοτρόφο. Ματούλες βάζουμε και παχτσέδες, έχουμε πολύ ωραία είμαστε. Εμένα πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ στην Κοζάνη τώρα, είναι η ηλικία μου, κορίτσι μου, γιατί για τους νέους είναι η πόλη. Και τα παιδιά να πάνε σχολεία, φροντιστήρια. Για μας τους μεγάλους πολύ ωραία είμαστε.
όπως σας είπαν και οι αγρότες προηγουμένως που μιλήσανε, έτσι ο πρωτογενής τομέας θέλει πάρα πολύ βοήθεια, θέλει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, να ξεκινήσουμε δηλαδή από βάση, από το μηδέν, να σκύψουν το κεφάλι πάνω στον πρωτογενή τομέα, γιατί εδώ είναι όλη η βάση, όλη η ανάπτυξη μέσα από τον πρωτογενή τομέα θα έρθει. Είδατε τις δυσκολίες που έχουν οι αγρότησες, οι οποίες είναι ηρωίδες. Οι αγρότησες και οι κτηνοτρόφισσες της Ελλάδος είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα που μπορούν να κάνουν μια γυναίκα. Κι όμως ακούσατε με τι αυθορμητισμό και με τι χαρά, ας πούμε, πάνε στη δουλειά τους. Γιατί το αγαπάνε το επάγγελμα. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στον κάμπο της Κοιλάδας. Είναι ένας από τους καλύτερους κάμπους εδώ της περιοχής μας. Και οπότε βλέπω τα γεννήματά τους εδώ είναι πολύ, πάρα πολύ καλά. Όμως σε πολλές περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας οι περισσότερες παραγωγές ούτε τα μισά δεν θα πάρουν. Είναι πολύ χαλασμένες από τις καιρικές συνθήκες και λίγο πήρε και το χαλάζι. Δηλαδή με λίγα λόγια είμαστε εκτεθειμένοι. Περιμένουμε δηλαδή από το Θεό, περιμένουμε από τον καιρό, από τις καιρικές συνθήκες. Ή πάγο θα κάνει, ή χαλάζι θα πέσει, ή δεν θα βρέξει. Γι' αυτό και ο αγρότης είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα. Γυναίκες κάθε ηλικίας που αρνούνται επισηματικά να εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα. Γυναίκες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε αναμφισβήτητα δύσκολα μονοπάτια. Μα πάνω απ' όλα η φλόγα στα μάτια των παιδιών αγροτικών οικογενειών να χαράξουν παρά τις αντιξοότητες την ίδια πορεία. Έστω και τώρα, στην Ελλάδα της κρίσης, ας τολμήσουμε όλοι συλλογικά να διώξουμε την ανασφάλεια και αβεβαιότητα για να οραματιστούμε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα. Οι Έλληνες παραγωγοί, με σύμμαχο την πολιτεία και οδηγό τους το μεράκι για τη δουλειά, μπορούν να χαράξουν το δρόμο της ανάπτυξης και να καταστήσουν εκ νέου το πρωτογενή τομέα, το όχημα που θα μας οδηγήσει σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον.